Κυρία Κομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσω και να μου πείτε τη δική σας προσέγγιση στο θέμα του προσφυγικού, γιατί είδαμε ότι χθες είχαμε κινητοποιήσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, μεγάλες κινητοποιήσεις, και σήμερα δήμαρχοι συναντιόνται με τον κύριο Γεραπετρίτη. Πώς το βλέπετε εσείς, πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, κινείται η κυβέρνηση στη σωστή κατεύθυνση ή κάτι άλλο πρέπει να γίνει? Καταρχάς να κάνουμε μια διάκριση και για το ζήτημα των κινητοποιήσεων και με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Από την μεριά της, μάλλον οι κινητοποιήσεις και τα κάτοικοι των νησιών είναι λογικό. Στην κατάσταση μετά από τόσα χρόνια που έχει κρατήσει και έχει οξυνθεί το πρόβλημα στα νησιά, να διαδηλώνουν και να διεκδικούν. Το θέμα είναι και το ζητούμενο σε ποια κατεύθυνση, αν θέλετε, είναι τα αιτήματα που μπαίνουν μπροστά, και από την άποψη του τι αιτήματα, αν θέλετε, και τι στάση κρατάνε και ο Περιφερειάρχης και οι Δημοτικές Αρχές, αλλά αντίθετα και ποια είναι τα αιτήματα που πραγματικά αγγίζουν και αγκαλιάζουν και τον λαό των νησιών και είναι αυτά που πρέπει να μπαίνουν πάντως στο επίκεντρο. Αν κρίνει κανείς, κυρία Κομινάκα, από τη συμμετοχή, ήταν μεγάλη. Ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή και είχε και το εργατικό κέντρο είχε προκηρύξει απεργία, και ο εμπορικός σύλλογος φορείς έκλεισε και εμείς λέμε ορθώς, είναι καλό να διαδηλώνουν και να διεκδικούν. Λέμε με ποιο πλαίσιο και ποια αιτήματα βγαίνουν μπροστά. Και τι θέλω να πω, το εργατικό κέντρο για παράδειγμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα βάζει μπροστά στο ζήτημα των νησιών το αίτημα του συνολικού απεγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών, να κλείσουν όλα τα hot spot και να μην ανοίξει καμία νέα δομή. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι η κίνηση, μάλλον αν θέλετε οι παλινοδίες που έγιναν από την Περιφερειάρχη και τη Δημοτική Αρχή, ξεκίνησαν βάζοντας ζητήματα να μην ανοίξει νέα δομή, να παραμείνει μία ή τα παζαρέματα που κάνουν αν θα είναι η δομή κλειστή ή ανοιχτή. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι δεν είναι το ζητούμενο και είναι προβληματικό, αν θέλετε, να μένει αντιπαράθεση στο αν θα δημιουργούνται δομές στα νησιά, αλλά αυτές θα είναι κλειστές ή ανοιχτές. Εμείς έχουμε κάνει και κριτική για το απάνθρωπο της επιλογής του να δημιουργούνται κλειστά κέντρα φυλακές στα νησιά ή όπου. Πάντως το πρόβλημα είναι σοβαρό και δεν ξέρω αν η κυβέρνηση από μόνη της μπορεί να το επιλύσει, δεδομένης της τάσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προκλητικότητας και της Τουρκίας, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι σοβαρότατο το πρόβλημα και δεν μπορεί να το επιλύσει πρώτα και κύρια όσο μένει σε ισχύ η απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που ουσιαστικά είναι αυτή που οδηγεί και στον εγκλωβισμό όλων αυτών των ανθρώπων στα νησιά. Στην πρώτη φάση και συνολικά στη χώρα. Για να μας ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση. Θέλω να πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό, αν με επιτρέπετε. Απλά τρέχω γρήγορα γιατί ο χρόνος είναι δυστυχώς περιορισμένος. Υπάρχει το νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση για τα κολέγια. Και εδώ υπάρχει μια αντίδραση από φορείς, από την ΟΛΜΕ, τους δασκάλους και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα περισσότερα τουλάχιστον, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να εξισώσει τα πτυχία των κολεγίων με των πανεπιστημίων και από το παράθυρο να καταργεί το άρθρο 16. Είναι έτσι τα πράγματα, ή υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτό? Πώς το βλέπετε εσείς? Εμείς έχουμε ζητήσει να αποσυρθεί αυτό το άρθρο για την εξίσωση των πανεπιστημίων με τα κολέγια. Βέβαια υπάρχει αυτή η προσπάθεια, είναι πολλών χρόνων και με ευθύνη πολλών κυβερνήσεων που γίνεται. Δεν είναι καινούρια, και το ζήτημα ότι, αν θέλετε, επανειλημμένα μπαίνει στο στόχαστρο το άρθρο 16 για το θέμα των δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά συνολικά και με σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών που έχουν προηγηθεί πολλά χρόνια πίσω, υπάρχει η κατεύθυνση της εξίσωσης των πτυχίων των πανεπιστημίων με τα ιδιωτικά κολέγια. Αυτό εμείς λέμε ότι έχει, αν θέλετε, και τους κινδύνους και της υποτίμησης των δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά και μια προσπάθεια που γίνεται και τα ίδια τα δημόσια πανεπιστήμια να
αξιολογηθούν ή να χρηματοδοτούν. Η αξιολόγηση μπορεί να μην είναι κακή διαδικασία, να μην αρνητική η διαδικασία. Να πούμε με τι κριτήρια γίνεται. Όταν αυτό γίνεται με τα κριτήρια της αγοράς, δηλαδή το πώς η έρευνα το πτυχίο, το πανεπιστήμιο θα εξυπηρετεί, αν θέλετε, επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα, και πώς αυτό θα συνδέεται με τις ανάγκες που έχει κάθε φορά η αγορά, αυτό δεν μπορεί να είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι από μόνο του κακού όμως, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, αν μπορούσαν οι σχολές να έχουν μια κοινή δράση με μεγάλες επιχειρήσεις για έρευνα, για να δούνε προς ποιες κατευθύνσεις θα μπορούσε να κινηθεί. Αυτό θεωρητικά δεν είναι κακό. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια βάση και κανόνες εφαρμογής. Γιατί το λέμε, γιατί εμείς βάζουμε αυτό το ζητούμενο? Γιατί το θέμα είναι ότι η έρευνα, όταν γίνεται με κριτήριο όχι τις ανάγκες της τις ανάγκες της πρόοδου της επιστήμης, να το πούμε έτσι, για να καλύψουν ευρύτερα τις λαϊκές ανάγκες και τα σύγχρονα δεδομένα, αλλά γίνεται με κριτήρια το πώς, αν θέλετε, θα εξυπηρετήσει τη μία ή τον ένα ή τον άλλο επιχειρηματικό όμιλο. Που με επιχειρήση, με τι κριτήριο κάνουν, δηλαδή χρηματοδοτούν την έρευνα? Στο πώς θα προωθήσουν τη δική τους τεχνολογία, τα δικά τους μέσα. Άρα δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι δεδομένο, να το πούμε έτσι, ότι αυτά είναι θετικά και με βάση αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη. Να σας ρωτήσω, σήμερα έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ονομαστική ψηφοφορία στο άρθρο 50 του σχετικού νομοσχεδίου. Εσείς τι θα καταψηφίσετε, απόσχετε, θα ψηφίσετε παρόν? Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία είναι σε τρία άρθρα. Είναι σε αυτό που αφορά την εξίσωση των πτυχίων με τα των κολεγίων με τα ΕΕ, είναι στο άρθρο που αφορά την εξάρτηση της χρηματοδότησης μέρους των... Από την αξιολόγηση. Από την αξιολόγηση, και το άρθρο που αφορά την αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων πανεπιστημίων. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί και για τα τρία αυτά ζητήματα. Καταρχάς, για το θέμα της, θεωρούμε παράδειγμα, της σύνδεσης της, γιατί τώρα της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την αξιολόγηση, και με βάση την κριτική που κάνουμε για το με τι κριτήρια γίνεται αξιολόγηση, ότι δεν γίνεται δηλαδή με κριτήρια το πραγματικά να είναι, αν θέλετε, στην ολόκληρη μόρφωση που πρέπει να παίρνουν και μέσα από τα πανεπιστήμια, στην πρόοδο της επιστήμης κλπ. Αλλά γίνεται με κριτήρια το πώς είναι πιο αποδοτικά τα πανεπιστήμια στους κανόνες της αγοράς κλπ. Με βάση αυτό, εμείς θα καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο άρθρο, όπως έχουμε ζητήσει και την απόσυρση του άρθρου για την εξίσωση των... Μάλιστα. Οπότε, από ό,τι κατάλαβα, θα τα καταψηφίσετε και τα τρία. Θα φτάσει το άρθρο για την... Κοιτάξτε, για το θέμα της αναστολής πανεπιστημίων, έχουμε κάνει μια κριτική με την άποψη ότι εμείς για τα συγκεκριμένα ιδρύματα και με τους όρους που δημιουργήθηκαν, που ιδρύθηκαν μάλλον, είχαμε εναντιωθεί. Γιατί θεωρούσαμε ότι δεν... Ωραία. Κυρία Κομινάκα, τρέχω γιατί ο χρόνος μας τρέχει, επιτρέψτε μου. Θέλω να πάω στο θέμα του ασφαλιστικού. Εχθές διέρευσε από το Υπουργείο, διέρευσαν αρκετά πράγματα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η δική σας προσέγγιση, γιατί η κυβέρνηση μιλάει για αύξηση συντάξεων, αύξηση ποσοστού αναπλήρωσης, αύξηση επικουρικών. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση σε αυτά? Εμείς θεωρούμε ότι διαμορφώνουν μια τέτοια, προσπαθούν, αν θέλετε, να περάσουν μια τέτοια αντίληψη τους και μια τέτοια προστοκία στους συνταξιούχους. Ωστόσο, αυτό το κύριο πρόβλημα που εμείς εντοπίζουμε στο ασφαλιστικό είναι ότι αυτό με σειρά, αν θέλετε, και μια πορεία που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια και το προηγούμενο και με το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, ότι κινείται στην κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας, δηλαδή όχι το ασφαλιστικό να μην καλύπτει, αν θέλετε, τις πραγματικά κοινωνικές ανάγκες και των ασφαλισμένων με βάση και τα χρόνια που έχουν δουλέψει, αλλά με βάση τόσο παραπάνω πληρώνουν, τόσο και να παίρνουν. Αυτό όμως είναι κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή,
Ακόμα και στους μισθωτούς αυτό ισχύει. Ανάλογα με το μισθό σου έχεις και τις κρατήσεις σου. Ναι, το θέμα είναι ότι όταν γίνεται η κοινωνική ασφάλιση πάβει να έχει χαρακτήρα πραγματικά της κοινωνικής παροχής που πρέπει να έχει με βάση τις ανάγκες που έχουν και οι ασφαλισμένοι και γίνεται, αν θέλετε, γίνεται πια ένα ζήτημα επένδυσης και με βάση αυτά που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια με το τζουγάρισμα των αποθεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων και τους κινδύνους που έχει, αν θέλετε, η όθηση που δίνεται στους ασφαλισμένους να στρέφονται σε ιδιωτικές σε ιδιωτική ασφάλιση τους κινδύνους που έχει, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να ξέρεις πόσο θα πληρώσεις αλλά δεν ξέρεις αν τελικά τι θα πάρεις και πόσο θα πάρεις στο τέλος όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης, και εμείς θεωρούμε ότι σήμερα δεν γίνεται καμιά πραγματική συζήτηση για να επανέλθουν όλες αυτές οι απώλειες που έχουν οι ασφαλισμένοι στα χρόνια της κρίσης, γιατί δεν μιλάμε για μια μικρή, ότι θα πρέπει σήμερα να πανηγυρίζουν ασφαλισμένοι όταν τους υπόσχονται μια μικρή, είτε όταν να μένουν στα ίδια μια μικρή άνοδο, όταν έχουν χάσει τόσα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κυρία Κομνηνάκα, έχω ένα μήνυμα ενός φιλοκράτη του κυρίου Σταύρου από την Νίκαια. Λέει το εξής: τελικά το ΚΚΕ θεωρεί ότι η 13η σύνταξη που είχε εισάγει ο ΣΥΡΙΖΑ καταργείται με το νέο ασφαλιστικό ή όχι? Καταρχάς, αυτό που, αν θέλετε, δόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ απέχει πολύ από αυτό που λέμε 13η σύνταξη, δεν έχει καμία σχέση με τη 13η σύνταξη. Δόθηκε, αν θέλετε, κάτι, ενώ και με το ύψος της σύνταξης, και ήταν μια μορφή ενίσχυσης που δεν ήταν και δεδομένο αν θα παραμείνει σε μόνιμη βάση. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει συνολικά να επανέλθει, σήμερα να επανέλθει 13η σύνταξη στο ύψος που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και όχι βέβαια στη μορφή ενός επιδόματος. Κυρία Κομνηνάκα, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Συγγνώμη που είμαι τόσο γρήγορος, αλλά καμιά φορά ο χρόνος τρέχει και δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.